Παναγιώτη Τζαναβάρας έχει παρατάξει ενώ ξεκινάει το παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης. Εν αντιθέσει με τον Τσουκαλά, ο οποίος απουσιάζει, είναι τραυματίας. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Μπιέλομπρε. Χαμηλά γυρίζει την μπάλα, παρά λίγο εκεί να μπει στη φάση ο παίκτης του Ιουλικού. Εκτελέστηκε το κόρνερ από το Φλόρο. Ωραία προσπάθεια του Πλαστουργού, η σέντρα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά εκεί. Ρόδος, Απς Πάτρε, Πανιόνιος, Ιάλισσος, ΑΟΠ Ηλίου, ΑΕΣ Γαστούνης και Πανκυθιατικός Ερμιονίδα, η σέντρα. Περνάει μπάλα, ευκαιρία! Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ιουλικό με τον Μακρύ. Ήδη ο Πλαστουργός αναλαμβάνει να εκτελέσει και αυτή τη στατική φάση για τον Επαναργιακό. Καλό είναι η κεφαλιά και το γκολ που έρχεται από τον, από τον Βίτο Στεφάνοβιτς. Έξυπνα για Κανελόπουλο. Πρέπει να νομίζω να βγάλει και τη σέντρο Κανελόπουλος και έχει καλές σέντρες. Επιλέγει χαμηλά πάντα, πάλι όπως πριν. Επιμένει ο Λυκός με τον Κανελόπουλο. Ο Μπιέλομπρεκ. Πέρασε ο Μπιέλομπρεκ. Έκανε και το σουτ κατευθείαν στην αγκαλιά του Βλάχου. Αλλά να λοιπόν μια. Ένα σούτ από πλευρά Ιωλικού. Θέλει να μπει, πρόλαβε ο Μακρύς, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Σε η σέντρα, καλή είναι η κεφαλιά. Πήρε ο Τσιράκης. Είναι γυμνή η άμυνα. Τσιράκης θέλει να κρεμάσει τον Πιτάτζη. Η μπάλα στην περιοχή από το γέμισμα. Ο Βλάχος βγαίνει με τις γροθιές, έχει γίνει φάουλ. Και τέλος. Ο Παναργιακός, κυρίες και κύριοι, φεύγει με ένα σπουδαίο διπλό από την Μυτιλίνη. Να πούμε ότι ο κόσμος χειροκροτεί τους παίκτες του Ιωλικού παρά την προσπάθεια που έκαναν. Σίγουρα ο στόχος μας ήταν να μην χάσουμε και αν μπορέσουμε να κερδίσουμε. Μας βγήκε το παιχνίδι από τη στημένη φάση. Πήραμε τρεις πολύτιμους βαθμούς που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην ψυχολογία. Θεωρώ ότι είμαστε λίγο επικίνδυνοι και σε κάποιες άλλες αντεπιθέσεις. Αν θα κρατούσαμε λίγο την μπάλα παραπάνω, ίσως καταφέραμε να τελειώσουμε μερικές φάσεις ακόμα. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τρεις βαθμούς, καλύπτουμε λίγο την ήττα της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία. Κάθε Κυριακή όλες οι ομάδες είναι κοντά, θεωρώ, εκτός, δεν ξέρω, ίσως τον Πανιόνιο και τη Ρόδο, δεν ξέρω, θα τις δούμε και αυτές. Θα γίνει αγώνας μεγάλος. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, δεν δώσαμε την απαραίτητη προσοχή σε κάποια σημεία που ξέραμε ότι ο αντίπαλος έχει. Πληρώσαμε πάλι μια λιγορία, είναι δεύτερο παιχνίδι και από τα φιλικά έχουμε πιστεί στην προσοχή λίγο στατικές φάσεις. Όσο και να δουλεύουμε, εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή γιατί πληρώσαμε από μια στατική φάση. Ήρθαμε με ένα σκοπό γιατί, όπως είπε και ο coach, δεν μας πήγε πολύ καλά το προηγούμενο παιχνίδι. Δυστυχώς το χάσαμε. Και είπαμε μαζί με τα παιδιά να πεισμώσουμε λίγο, γιατί ξέραμε ότι θα έρθουμε σε μια πολύ δυνατή έδρα και θα παίξουμε μια πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό μας το έδειξαν. Και είπαμε τα παιδιά να μπούμε δυνατά, να το πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα θέλαμε σίγουρα όλη τη νίκη. Δεν έγινε